Δόξα Πατρί Κιώ και Πνεύμα και Ήγη Σιώνη στον Αναμήν. Παναγία Τριά Ελέσσιου μα, κύριε Λάστα σε μαρτυρία Σιμών. Θες που τα συγχώρησε τα σανομία Σιμών. Άγιε επίσκεψη και ήρθε τα ασθενεία Σιμών, έλεγε και του ονοματό σου. Κύριε Λέσσιον, κύριε Λέσσιον, κύριε Λέσσιον. Δόξα Πατρί Κιώ και Πνεύμα και Ήγη Σιώνη στον Αναμήν. Πάτερ ημών εντή ουρανή, αγιαστήστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ω ημερανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επίσων δώσιμη σήμερα. Και άψι μη τα οφείλματα ημών. Ω και εμεί θα φύγαμε τι φυλέ ημών. Και εμεί σε ρέξει βάση πειρασμών. Αλλά ρίσε ημά από του πονηρού. Λογητό η Χριστέ ο Θεός ημών. Ο Πασόφου του Σαλή. Μετανία ανοίξον μη πειλαζό δότα. Ο θρίζιγα το πνεύμα μου προς ναό τον Αγίο σου ναόν φέρω του σώματος όλων εσπήλωμένων άλλος ηχθήμων καθαρών εσπλάγνου Θα πούμε πάλι.
Ημέρα Κυριακή σήμερα, ημέρα Κυρίου, και πάντοτε κάθε Κυριακή ο Κύριος επιτρέπει να έχουμε ένα Ευαγγέλιο, να έχουμε δηλαδή μια χαρά, να έχουμε μια ευκαιρία πάντοτε να αναθεωρήσουμε πολλά πράγματα με το Λόγο του Κυρίου. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να και ακούσαμε όσοι πήγαμε μέσα στον ναό το Ευαγγέλιο που λέγεται του καλού Σαμαρίτη. Ο καλός Σαμαρίτης. Μάλιστα. Ας διαβάσω εγώ το κείμενο. Βγάζει την κανένα να διαβάσει την ερμηνεία για να μπω στα ψηλά. Και ειδού νομικός, τι ανέστη εκπειράζων αυτών και λέγον, διδάσκαλε τι ποιή σα ζωή αιώνιο κληρονομήσω. Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι γέγραπε, πώς αναγινώσκεις, ο δε αποκριθείς είπε, αγαπήσεις Κύριον το Θεό σου εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Είπε δε αυτό ορθώς απεκρίθεις τούτο ποιή και ζήσει. Ο δε θέλων δικαιούν, εαυτόν είπε προς τον Ιησού. Και τις εστίν πλησίον, απολαβών δεν ο Ιησούς, είπε, άνθρωπος έφερε μία παραβολή για να του εξηγήσει τι εστί πλησίον, ο πλησίον. Θα τα πούμε μετά. Απολαβών δε ο Ιησούς, είπε, άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ, και ληστές περιέπεσαν, ή και ενδύσατεν αυτόν και πληγάς επιθέντες απίθων αφέντε η μημαθή τη χάνοντα. Κατά συγκυρία δε ιερεύς της κατέβαινεν ε την οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήθεν. Ομοίως δε και ελεβίτης γενόμενος κατά τον τόπον ελθών και ειδών αντιπαρήθεν. Σαμαρίτης δε της οδεύω ήρθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαγνήθη και προσευθών κατέδισε τα δράματα αυτού επιχαίων έλεων και ίνων, επί λιβάσας δε αυτών επί των ίδιων χτίνος, ήγαγεν αυτών εις πανδοχείων και επελήθη και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξερθών εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό. Επιμελήθη τη αυτού και ότι αν προσδά πανήσεις εγώ εν το επανέρχεστε με αποδόσωση. Τις ουν τούτο των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του επεσόντος εις τους ληστάς, ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μετά αυτού είπεν ουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου κι εσύ ή ομοίως. Αυτό είναι το κείμενο του Ιησού Χριστού. Πάνω στο λόγο του Κυρίου, στο κείμενο, έχουν υποθεί πολλές ερμηνείες. Πολλοί, όπως ο Τρεμπέλας, ο Κολιτσάρας και άλλοι και άλλοι και άλλοι, στα πολλά μας βιβλία τα θρησκευτικά, αλλά το αυθεντικό πάντοτε μένει το κείμενο. Το κείμενο είναι κείμενο. Και χαράς στην Ορθοδοξία να φυλάξουμε σαν βόρει οφθαλμού αυτό το κείμενο. Αυτό το κείμενο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι κατευθείαν ο Λόγος του Θεού από τότε που εγκήρυξε μέχρι σήμερα. Οι ερμηνείες είναι πολλές, αλλά το κείμενο είναι ένα. Ο Λόγος του Θεού είναι ένας. Οι άνθρωποι είναι πολλοί. Έγινα κατανόητος ότι οι άνθρωποι με τη σκυτάλη που έχουν ο ένας ίσως τον άλλον, από τα χρόνια που φεύγει και δίνει στον άλλον, προσπαθούμε να φτάσουμε κάπου. Το Θεό δεν θα φτάσουμε ποτέ. Γι' αυτό λέω κείμενο. Από εδώ είναι. Μέχρι... Εκεί. Ναι, εκεί πρέπει να βλέπετε. Εδώ. Μέχρι εδώ.
λίγο πιο δυνατά, επειδή είναι και πολλοί άνθρωποι. Και ειδού εκεί που εκάθεντο, σηκώθηκε κάποιος νομοδιδάσκαλος με το σκοπό να πειράξει το Χριστό και να αποδείξει ότι δεν εγνώριζε τον νόμο και είπε: «Διδάσκαλε, ποιον έργο αετήσει ή ποια θυσία πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω τη μακάρια και παντοτινή ζωή?» Ο Κύριος δεν του είπε: «Εις τον νόμο τι έχει γραφεί? Σύ που σπουδάζεις και ερευνάς τον νόμο, τι αναγνώσκησε και πήρε του ζητήματος αυτού και πώς το αντιλαμβάνεσαι?» Ο νομικός δε απεκρίθηκε και είπε: «Εις τον νόμο είναι γραμμένο να αγαπάς Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδία σου, ώστε εις αυτόν εξ ολοκλήρου και με όλα τα βάθη της καρδίας σου, της εσωτερικής και πνευματικής σου υπάρξεως, να είσαι παραδομένος και με όλη την ψυχή, ώστε με όλο το συνέστημά σου αυτόν αποθείς και με όλη τη θέληση και δύναμή σου, ώστε κάθε τι που θα ενεργείς να είναι σύμφωνο προς το θέλημά του, προς εφαρμογή του οποίου πρέπει να εργάζεις με όλη τη δύναμή σου και με δραστηριότητα ακούραστον. Και με το νου σου ολόκληρο οφείλεις τον αγαπάς, ώστε αυτόν πάντοτε να σκέπεσαι. Να αγαπάς δε και τον πλησίον σου, όσον και όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Είπε δε προς αυτόν: ορθή απάντηση συνέδωκες. Αυτό που είπες, φρόντισε να κάνει πάντοτε και θα ζήσεις εν τη βασιλεία του Θεού ως κληρονόμοντά της. Ο νομοδιδάσκαλος όμως θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του, επειδή καθώς απεδείχθη έθεσε εις τον Ιησούν ερώτημα επί το οποίο ήταν γνωστή απάντηση, είπε προς τον Ιησούν: και ποιον σύμφωνα με τη γραφή πρέπει να θεωρώ πλησίον μου? Έλαβε δε τότε το λόγο ο Ιησούς και είπε: κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από το Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και έπεσε εις Σενεδράν και κατερή ληστό, οι οποίοι δε ηρκέστησαν να του πάρουν μόνο τα χρήματα, αλλά και τον έγδισαν. Επιπλέον δε και τον επλήγωσαν και έφυσαν, αφήσαν τις αυτόν μισο πεθαμένο. Κατά σύμπτωση δε κάποιος ιερεύς κατέβαινε στον δρόμο εκείνον και μόνο τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος του δρόμου χωρίς να του δώσει βοήθεια ή προσοχή. Ομοίως δε και κάποιος Λεβίτης έφτασε στο μέρος εκείνο και αφού επλησίασε και είδε τον πληγωμένο, απομακρύνθηκε αμέσως και πέρασε και αυτός από το απέναντι μέρος του δρόμου. Ένας Σαμαρείτης όμως που διέβαινε από το δρόμο εκείνο ήρθε στο μέρος που κατέκειτο ούτως και όταν τον είδε τον ελπίθηκε και τον επώνησε. Και αφού τον επλησίασε, του έδεσε με επιδέσμους στα τραύματά του, αφού προηγουμένως τα έπλαινε και τα έλειψε με λάδι και με κρασί. Και αφού τον ανέβασε στο ζών, τον επήγε σε κάποιο χάνι και τον επεμποίηθη διακόψη των ταξιδιών του. Και την άλλη μέρα το πρωί βγήκε από το μέρος που είχε διενυκτερεύσει και αφού έβγαλε δύο δινάρια, τα έδωκε στον ξενοδόχο και του είπε: περιποιήσου τον για να γίνει καλά. Και ό,τι εξοδεύσεις παραπάνω, εγώ όταν επιστρέφω στην πατρίδα μου και περάσω πάλι από εδώ, θα σου το εξοφλήσω. Λοιπόν, συνεπέρανε ο Ιησούς, ποιος από τους τρεις αυτούς σου φαίνεται ότι επετέλεσε το προς τον πλησίον καθήκον και απεδείχθη δια των πραγμάτων πλησίον και αδελφός εκείνου που έψε στα χέρια των Χριστών? Αυτός δε είπε: πλησίον του απεδείχθη αυτός που τον επώνησε και τον ηλέησε. Είπε λοιπόν σε αυτόν ο Ιησούς: πήγαινε και κάνε το ίδιο και εσύ. Δείχνει δηλαδή συμπάθεια εις κάθε πάσχοντα, χωρίς να εξετάζεις αν αυτός είναι συγγενής σου ή συμπατριώτης σου και χωρίς να λογαριάσεις τις θυσίες και τους κόπους και τις δαπάνες που θα υποστείς για να βοηθήσεις και να συντρέξεις το πάσχοντα, έστω και αν αυτός είναι εχθρός σου. Έτσι και ο Χριστός που οι εχθροί τον ήβρισαν Σαμαρίτη, ευγήθηκε τα πληγωμένη και μισοπεθαμένη από τις αμαρτίες ανθρωπότητα, ο καλός και αγαθός Σαμαρίτης, που την ιατρεύσε από τις πληγάς της όχι μόνο που κόπους υπέστη, αλλά και αισθάνε το σωματικό επιβλήθη. Πήρατε μία εικόνα το τι ακριβώς ζητάει ο Κύριος με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Έχω ανοίξει στο σημερινό Ευαγγέλιο 4-5 θεματάκια πάνω στην παραβολή και στο Ευαγγέλιο καλού Σαμαρίτη και θέλω να τα δούμε εν συντομία για να πιάσουμε τον πατέρα εδώ, για να δούμε τι λέει ακριβώς. Πρώτο λέει ο Κύριος να έχουμε τη μίμηση του καλού Σαμαρίτη, να μιμούμεθα. Τι σημαίνει μίμηση? Μίμηση σημαίνει αυτά που δεν κάνανε οι δύο άλλοι συνάνθρωποι, να τα κάνουμε εμείς. Δηλαδή, να φέρω ένα απλό παράδειγμα στη σημερινή μέρα. Μπορεί να είμαστε εμείς μιμητές του καλού Σαμαρίτη. Με πολύ ευκολία μπορεί να είμαστε, γιατί μας δίδονται πολλές ευκαιρίες για να είμαστε μιμητές Κυρίου.
Αυτό όμως που χρειάζεται είναι ένα και δεν το έχουμε καταλάβει. Το λένε οι πατέρες και το φωνάζουν. Ο Κύριος, παιδιά μου, έγνομο, λέει ότι άνευ του Κυρίου την προστασία και την παρουσία που ποιήσετε ουδέ. Άραγε, για να είμαστε μιμητές, να κάνουμε κάποιο έργο προς τον συνάνθρωπό μας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού πρώτον. Πόσο είμαστε κοντά στο Θεό, γιατί το έργο της μίμησης του Χριστού είναι έργο του ίδιου του Θεού. Εδώ βλέπουμε κάτι, ότι ο καλός Σαμαρίτης με τον ιερέα και με τον Λεβίτη, ενώ ξέρανε τον νόμο, πολύ καλά τον ξέρανε, όταν είδανε το πρόβλημα, στρίψανε. Τότε σκεφτήκανε ότι βιάζονται, ότι έχουν δουλειά και πρέπει να φύγουν γιατί έχουν κάτι άλλο πιο αναγκαίο και πιο επίγον. Και την ευκαιρία αυτή την χάσανε. Και όχι μόνο την χάσανε, αλλά κάτι, ένα σημάδι εγγράφηκε πάνω τους με μία μαύρη πινελιά. Δηλαδή, σημαδευτήκανε από την πράξη απέναντι στον Κύριο. Διότι, να ξέρετε όλοι και εγώ, πιο πολύ εγώ, ότι πάντοτε ο Κύριος δίνει ευκαιρίες επάνω στους ανθρώπους, επάνω στο πλάσμα του, για να μπορούν να εξαγνίσουν την ψυχή που είναι βεβαρημένη με τόσα πολλά προβλήματα που έχουν. Και με το έργο των συνανθρώπων μας εξαγνίζουμε σε καθημερινότητα. Να φέρω ένα μικρό παράδειγμα, τι θέλω να πω. Κάποτε ήμουνα με τον αδερφό εν Χριστώ Γεώργιο Κινούση, για να γίνει έτσι πιο... Έκανα στο Κύριο μαζί με πολλούς αδελφούς άλλους και στο τέλος με πήρε γιατί δεν είχα μέσο για να με φέρει στο Κοροπή. Βγαίνοντας το δρόμο έξω, αντί να κοιτάξει αριστερά που έρχονται τα έρχονταν τα αμάξα από την κεντρική οδός που είναι παραθαλάσσιο, αφηρημένος δεν ξέρω πώς και τι, κοίταξε μόνο δεξιά. Βγαίνοντας έξω, έλαγε μία κούρσα και κόντεψε να πέσει πάνω μας. Και να μας χτυπήσει, να μας σκοτώσει, να χρεωθεί κι αυτό. Αλλά ευτυχώς που δεν πέραν και εκείνη τον αμάξι άλλο και πρόλαβε και έκανε λίγο αριστερά και ξέφυγε. Σταμάτησε πιο πέρα και κατέβηκε κάτω ένας άνδρας που είχε εκεί πάνω και είπε πράγματα ακατανόμαστα. Ο Γιώργος έσκυψε, άκουσε όλα αυτά τα πράγματα και λέει, αδερφέ μου, να σου πω, μην πεις τίποτα, λέει. Και του έλεγε χιλιάδες κακά πράγματα. Και ήταν άνθρωπος εκτός εκκλησίας. Δεν ήξερε. Αλλά ήρθε όμως σε ένα δίλημα στο πρόβλημα ότι κάποιος συνάνθρωπός του τον έφερε... Σε σημείο που σε κάνει φόρμα. Ναι, μπράβο. Ή να σκοτωθεί και αυτός. Ναι, όλα μαζί. Λοιπόν, και είπε όλα αυτά τα πράγματα. Μπαίνει στο αμάξι και φεύγει. Ο Γιώργος μπαίνει μέσα, μου λέει, Μιχάλη, μπες μέσα και πάμε στο Κοροπή. Αλλά μόλις ξεκινήσαμε, δεν ξέρω, σκέφτηκε κάτι και λέει, Μιχάλη, βόδισε με λίγο. Προσευχή σου, γιατί θέλω στον άνθρωπο να πω κάτι. Τι να πει, Γιωργάκη μου. Φταίς, παιδί μου, φταίς. Προσευχή σου, το έχω, λέει, ανάγκη. Βόδισε. Πρωτοφύγει εκείνος. Πρωτοφύγει ο άλλος να το πει. Όχι, έφυγε. Και τον παίρνει από πίσω και τον κυνήγανε. Είχε μία κούσα με σεντές. Πήγαινε πολύ γρήγορα, εν τέλει. Το κατάλαβε αυτός ότι τον κυνήγανε από πίσω. Σταματάει, κατεβαίνει κάτω και ξαναπιάνει πάλι. Τι θέλεις, που έτσι αλλούς εδώ. Δύο λόγια να σου πω. Δύο λόγια. Πες τα, λέει. Τα δύο λόγια. Τι θα πεις. Αν μπορούμε σε αυτά τα δύο λόγια να κάνουμε κι εμείς πράξη αυτά τα δύο λόγια, θα έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προς τη σωτηρία μας.
βγαίνει κοντά του, σκύβει και του φυλάει τα πόδια. Και μεγάλη δύναμη φωνάζει προς τα άνωθε. Κύριε, μη του χρεώσεις όσα είπε. Σε μέναν όλα. Εγώ φταίω, Κύριε, για όλα ό,τι έκανε ο αδερφός μου. Εγώ τον παρακίνησα, εγώ τον έφερα στο πρόβλημα, εγώ τον επίεσα, εγώ. Μη του χρεώσεις τίποτα. Όλα ό,τι έγινε και ό,τι σε λάχισε, σε μέναν, Κύριε. Μη του χρεώσεις τίποτα. Και έκλαιγε. Αποτέλεσμα, αυτός ο άνθρωπος το χτυπάει στην πλάτη και λέει, φίλε μου, εγώ στην εκκλησία, λέει, δεν έχω λέει σχέσεις, αλλά αν είναι οι χριστιανοί όπως είσαι εσύ, από αύριο στην εκκλησία, λέει. Λοιπόν, άρα και πρέπει να είμαστε σωστοί χριστιανοί. Το παράδειγμα. Υπομονή μεγάλη θέληση. Υπομονή. Και να βλέπουμε τα λάθη μας, να κάνουμε και να τα ομολογούμε. Και εκεί νομίζω κρύβεται όλο το μυστικό. Ο Κύριος το λέει, όταν πεινωθείς, υψωθείς. Το πρώτο παράδειγμα αυτό. Δηλαδή, και λέω, μίμηση, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Σε νοσοκομεία, σε αρρώστους, σε ανθρώπους που έχουμε ακούσει, στους διπλανούς μας που υποφέρουν, αν δεν έχουν την ανάγκη, την ηλική, μπορεί να έχουν την πνευματική. Δύο λόγια. Ο Χριστός είναι άκρα αγάπη. Και την αγάπη μπορούμε να την μεταχειριστούμε με πάρα πολλούς τρόπους. Και η ευκαιρία υπάρχει. Όποιος πει ότι δεν υπάρχει, δεν ξέρω, θα πέσω από τα σύννεφα που λένε. Γιατί πάντοτε υπάρχουν προβλήματα στους ανθρώπους. Και τα προβλήματα στη σημερα μας έχουν προλαβασιαστεί τόσο πολύ που είναι άφθονα. Αρκεί εμείς πόσο χριστιανοί είμαστε και τι μπορούμε να προσφέρουμε έξω από τον εαυτό μας. Για να προσφέρουμε έξω από τον εαυτό μας, ο Κύριος λέει εκ το περίσσευμα. Άρα τα βιβλία αυτά που βλέπετε εδώ δεν είναι ότι απλώς τα έφερα, είναι βιβλία που πρέπει να τα διαβάζουμε. Για να μπορούμε να γεμίσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας με λόγο Θεού. Το λέγεται Καινή Διαθήκη του Τρεμπέλα, που την έχει εμπνεύσει. Έχω μπει σε πολλά σπίτια. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και την έχω δει. Όχι, έχει μεγάλο στο σχολείο. Αυτή η μετάφραση είναι πολύ καλό γιατί δεν καταλαβαίνει στα αρχαία. Έτσι. Λοιπόν, και την έχω δει, αυτή είναι την Καινή Διαθήκη. Στα πολλά σπίτια που μένω, στις βιβλιοθήκες και είναι σε πολύ καλό χώρο. Για φιγούρα. Ή διαβάζεται ή κάποια χρόνια. Όχι, όμως και να διαβάζω. Αυτό το είπε ο Κωνσταντίνος. Συγγνώμη, αυτό το είπε. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας, εδώ μέσα που καθόμαστε, ποιοι διαβάζει γενικά. Να συνεχίσω λίγο και μετά να πείτε. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά να συνεχίσω. Να συνεχίσετε, κύριε Μιχάλη. Συγγνώμη για την διακοπή. Έτσι. Λοιπόν, βλέποντας την Καινή Διαθήκη εγώ εκεί, λέω, τι τυχαίρι που είσαι, γιατί σε όλα τα βιβλία έχεις και το βιβλίο. Ποιο είναι το βιβλίο, αυτό. Καλό λέει, το έχει ανοίξει η κυρία. Όχι, λέει, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλά, τα άλλα τα βιβλία πώς τα καταλαβαίνετε. Εδώ είναι τώρα. Και έχω να πω κάτι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Θέλω να πω μόνο κάτι. Ότι... Και εγώ την είδα, για να είμαι ειλικρινή, και δεν την άνοιξα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έχω να πω αυτό που λένε οι πατέρες. Ο λόγος του Θεού. Φώτισε ο Θεός με τη φώτισε. Ο λόγος του Θεού δεν διαβάζεται. Δεν διαβάζεται για να γίνει θύμα μας. Λένε οι πατέρες. Και εγώ διαβάζοντας το κείμενο αυτό λέω, μα τι λέει ο πατέρας. Δεν διαβάζεται ο λόγος του Θεού. Και ψάχνοντας και πηγαίνοντας πιο κάτω λέει, ο λόγος του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο με την πρόθεση και την προαίρεση που έχει και πόσο διψάει. Τότε... Έχετε η χάρτη κατανοητή. Μπράβο, μπράβο. Και τότε γίνεται κατανοητό. Και λέμε, Κύριε, βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Με βλέπεις ότι είμαι ατελής, είμαι ατελή.
κάθε γυναίκα, άντρα, και θέλω να συμμαζέψω τον εαυτό μου, γιατί τον βλέπω και δεν είναι καλός. Βοήθησέ με, Κύριε. Ο Κύριος βλέποντας την προαίρεση και την κίνηση που πάμε κοντά του, μας δίνει μέσα από το λόγο του. Διότι είναι πανταχού παρόν και ξέρει τα πάντα και φωτίζει, βλέποντας τη δική μας προαίρεση. Αυτό είναι η μίμηση. Η μίμηση πρέπει να έχουμε μέσα μας για να μπορούμε να δώσουμε. Διαφορετικά είναι δύσκολο. Είναι μια βιάστη γειτονιά που δεν έχει πάει 2-3 τάξεις στο σχολείο και διαβάζει όλα στην καθαρέωση. Και τρέχω, πώς θα καταλαβαίνει την παρακυρά Φωτεινή. Τα βρήκε μια μέρα ο άντρας μαζί με σκουπίδια, τα μένα, από Γιακουβάδες μάλλον, γιατί έλεγε απαράδεκτα. Απαράδεκτα γραμμένα μάλλον και πεταμένα από τρία, δύο και πολλά. Τη τα έφερε και κάτσε και λέει, τα καταλαβαίνω όλα. Παρακάλεσε το Θεό και κάνω και τα διαβάζω και τα καταλαβαίνω όλα. Περιμένω. Η συγχωρεμένη η μητέρα μου που δεν είναι εν τη ζωή και ξέρουν πολύ. Αυτοί γίνανε μάρτυρες στον Κύριο. Λοιπόν, και δυο. Δεν ήξερε γράμματα καθόλου. Καθόλου. Και όταν της έπεσε το βιβλίο αυτό, είχε την περιέργεια, σαν τον Απόστολο Θωμά, να ψηλαφίσει. Και το ψηλάφισε. Πώς? Ακούστε το. Επειδή την είχα μητέρα μου και την είχα δει. Όχι το βιβλίο αυτό, την Αγία Γραφή. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι όλο κείμενο. Αυτό που να με είχατε φέρει εσείς. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ενώ. Ενώ. Πάει πιο κάτω. Και λέγοντας. Και μέσα σε 20 χρόνια την είχε διαβάσει 30 φορές. Την ήξερα απ' έξω και ανακατωτά. Επομένως, ήταν φώτιση ή δεν ήταν εκεί? Ήταν φώτιση. Δεν ήξερε γράμματα, αλλά διψούσε να μάθει τον νόμο του Θεού. Και ο Θεός την είχε πτήσει. Αυτή τη λαχτάρα, το είπατε πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εδώσατε σωστή ερμηνεία επάνω στο μυθέτο. Λοιπόν, αυτή τη λαχτάρα πρέπει να την έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, ας ξεφύγουμε λίγο από εκεί και να πάμε λίγο πιο κάτω. Βλέπουμε στον Καλό Σαμαρίτη ότι υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Το μοντέλο λέει της εγκληματικότητος που σκοτώσανε τον άνθρωπο. Σήμερα ο άνθρωπος κινδυνεύει να σκοτωθεί. Το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό. Παρά να σωθεί. Ή από αμάξι θα πάει, ή από αεροπλάνο, ή από τρένο, ή από πλοίο, ή δεν ξέρω από τι θα πάει. Υπάρχουν πολλοί κοάλλοι τρόποι για να φύγει και υπάρχουν πολλοί τρόποι κάποιος άνθρωπος να του κάνει κακό. Ή στο σπίτι του, ή στον δρόμο, ή στα παιδιά με ναρκωτικά και με χίλια δυο άλλα. Δηλαδή, οι κινδύνοι είναι ποικίλοι και πάρα πολύ και μας έχουν πνίξει. Και δεν ξέρουμε από πού θα προφυλαχτούν. Και το φόβο πια που έχουμε γιατί είναι τα παιδιά μας. Έτσι. Τα επειδή το είπατε παιδιά μας και είσαστε μητέρα, δεν ξέρω αν είσαστε και γιαγιά. Λοιπόν, έχω να προσθέσω κάτι. Διάβαζα σε ένα πατερικό και λέει. Για τα εγγονάκια μου λέει. Μπράβο, έτσι, έτσι. Λοιπόν, και λέει. Ο πατέρας της Εκκλησίας, στη σημερινή μας εποχή αυτή είναι, κάποτε μιλάγαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Σήμερα δεν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Και πρέπει να αλλάξουμε. Μα δεν θα μάθουν τα παιδιά μας ποιος είναι ο Θεός. Ναι, θα μιλήσουμε αντίστροφα. Στο Θεό για τα παιδιά μας. Θα γονατίσουμε και θα πούμε Θεέ, Παναγία Χριστέ μου. Φώτισε το παιδί. Του λέω, θα και τα πόδια μας θα αματώσουν εν ανάγκη αν το πρόβλημα είναι λίγο μεγάλο. Να φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Ρωκουστίνο. Η πιο πολύ, μπράβο, την Αγία Μόνικα γονάτισε. Γιατί ξέρετε το βίο του, έκανε πολλά. Λοιπόν, και όμως με τις προσευχές και με τον αγώνα της τον έφερε. Άραγε, υπάρχουν τρόποι για να μπορούμε να αποφύγουμε τους ληστές και τους εγκληματίες. Ποιος τρόπος είναι? Το πρωί σηκωνόμαστε. Μέχρι που το βράδυ θα πάμε σπίτι μας και να κάνουμε χίλιες δουλειές. Οι άντρες στις δουλειές, οι γυναίκες στο σπίτι και ούτω καθεξή. Μέχρι το βράδυ, πού αναθέτουμε τον εαυτό μας? Στον εαυτό μας? Όλες τις δουλειές.
Για προσευχή. Εκεί είναι το λάθος. Μπορεί να λέμε το ίδιο. Πρέπει το πρωί να ανοίξουμε το βιβλίο αυτό. Να θυσιάσουμε 5-10 λεφτά για τον Κύριο, ενώ θυσιάζουμε για άλλους χώρους και για... Και να μην πω... Μπράβο. Ωρες πολλές. Λοιπόν, 10 λεφτά και να διαβάσουμε ένα κείμενο. Και αυτό το κείμενο, με τη δίψα που θα το διαβάσουμε, για το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, διότι το ύστερα ο άνθρωπος δεν το ξέρει. Σίγουρο. Το ύστερα. Και ας προγραμματίζει και ας λέει και αρκιά. Δεν το ξέρει. Ξαφνικά χάνεται. Και έχει αυτός ο άνθρωπος. Είχε προγραμματίσει τόσα πράγματα να κάνει και έφυγε. Και ο Κύριος και οι πατέρες μάλλον έχουν ερμηνεύσει σωστά το λόγο του Θεού και λένε, άκουσε λέει παιδί μου, το σήμερα να δοξολογήσει, το τώρα, το ύστερα, άστο, διότι υπάρχουν κινδύνοι, διότι αν δεν είσαι τώρα έτοιμος, αλλή μόνο σου. Ή ο Κύριος όταν βαπτίστηκε και από το θαλαντάριο όρος που πήγε και επειράχτηκε, να κάνει το πρώτο του κήρυγμα. Ποιο ήταν το πρώτο του κήρυγμα? Τρεις λέξεις το πρώτο του κήρυγμα. Μου το ξέρετε? Το ξέρετε όλοι, αλλά δεν σας πάει. Μετανοείται γάρ, ήδη και η βασιλεία των ουρανών. Μετανοείται τώρα. Όχι αύριο και μεθαύριο και έχω καιρό και αυτά. Αυτά όχι. Διότι πολλές φορές μας τηλεφωνάνε και παίρνουμε τηλεφωνία. Ούτε την ώρα, ούτε τη στιγμή. Αυτός ο άνθρωπος που ήμουν, έπρεπε κοντά του. Άραγε ο φόβος για να φύγουμε από τη ζωή αυτή είναι εύκολος. Όπως είναι, όπως θα φύγουμε τη μεγάλη εβδομάδα, υπάρχει ένα τροπάριο που ακούει, που το ξέρετε εσείς οι γυναίκες που έχετε τα βιβλιαράκια και καθόσατε και το σχολιάζετε, το βλέπετε και με την εκκλησία και με τον ιερέα επικοινωνείτε εκείνη τη στιγμή όμορφα. Ποιο? Αυτό που λέει τον Ιφώνα σου βλέπω. Yeah. Σωτήρ μου και κοσμημένο. Και κοσμημένο. Και ένδυμα ουκ έχω. Και ένδυμα ουκ έχω ένα αυτό. Λάμπρινό μου τη στολή της ψυχής. Λοιπόν, άραγε. Αν δεν πάμε στο Κύριο να μας τη λαμπρύνει, να μας την κάνει καινούρια, να μας την κάνει με πίστη, με ελπίδα, να πατάμε ιερά. Ποιος άραγε άνθρωπος επί τη γη έχει το χάρισμα αυτό πλην το Χριστό? Ερωτώ. Τίποτα, κανείς. Κανείς. Βλέπετε, ναι. Βλέπετε ότι για αυτή τη σάρκα, τόσο πολύ την αγαπάμε όλοι μας και τι δεν κάνουμε. Για να την έχουμε και να την χαιρόμαστε. Αλλά μια μέρα τη χάνουμε. Και όμως μέσα στη σάρκα μας υπάρχει κάτι αθάνατο. Η ψυχή. Η ψυχή. Για αυτή την ψυχή που κάποτε θα την παραδώσουμε, τι κάνουμε? Ιδού το ερώτημα και η απορία. Η κάθε μία σας, επειδή δεν υπάρχουν άλλες πολλοί, η κάθε μία σας και εγώ, ας δει τον εαυτό του μέσα και ας αναθεωρήσει ακριβώς, διότι πάντοτε εφόσον είμαστε στη ζωή ευκαιρίες έχουμε για να ετοιμαστούμε. Για να ετοιμαστούμε. Αγάπη, πρώτα απ' όλα αγάπη. Για να δω πιο κάτω. Και στο σημείο αυτό που λέει ο Σαμαρίτης, κοίταξε το... Τους Σαμαρίτους είχαν στην άκρη, οι Ισραηλοί τους θεωρούσαν αμαρτωλούς. Ούτε ο Χριστός πάτησε εκεί, του λέει και σε κάποιο σημείο, μη πηγαίνετε πάνω να μην διδάξετε τους Σαμαρίτες. Και όμως ο Σαμαρίτης που τον είχαν για τελευταίο, είχε την αγάπη στο Θεό, γιατί ήταν όλο το Θεό, το πιστεύαν όλοι, και είδατε τι έκανε. Ενώ ούτε ο ιερέας, ούτε ο άλλος το έκανε αυτό καλό. Επειδή μου θέσατε ένα ερώτημα αυτό, ορίστε. Όχι, απλώς ήθελα να απαντήσω ότι νομίζω ότι ο Χριστός διάλεξε ακριβώς το Σαμαρίτη για να τους δείξει ότι θα πρέπει και τους εχθρούς μας να βοηθάμε. Εκεί ήταν το κουμπί, νομίζω. Γι' αυτό διάλεξε το Σαμαρίτη και διάλεξε το γείτονα, τον ιερέα, τον τέτοιο. Γιατί τους φίλους μας, τους δικούς μας, τους βοηθάμε. Να βοηθάμε τους εχθρούς μας. Αυτό είναι το. Σας έχω δει πολλές φορές στην εκκλησία, αλλά δεν ξέρω το μικρό σας όνομα. Πόπι με λέτε. Πόπι. Λοιπόν, Πόπι. Έχω να πω κάτι πάνω στην Πόπι. Και σε έναν όλους εδώ. Ότι
υπάρχει και η καλή Σαμαρίτιδα. Ναι, στο πηγάδι που πήγε στο σκηνό. Εκεί τώρα τι βγαίνει, του φωνάζει, λέει, τι σχέση έχω εγώ με εσένα. Και όταν λέει, πήγαινε στον άντρα σου, πάνε να του πεις ότι να έρθει να μου δώσει και να μου αντλήσει το νερό, λέει αυτή, άντρα δεν έχω. Λέει, δεν έχεις. Δίκιο, έχεις και μετά κατάλαβε αυτή, γιατί κάτι είχε ακούσει. Και λέει, μήπως είσαι ο προφήτης, ο ερχόμενος, ο Μεσσίας. Και λέει, ναι. Και τότε η γυναίκα αυτή, επειδή δεν ξέρουμε το όνομά της, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, την έχει βάλει Φωτεινή. Ναι. Γιατί την έχει βάλει Φωτεινή. Γιατί φωτίστηκε. Προσέξτε τώρα. Αυτό το φως που πήρε, τι το έκανε. Πήγε το παιδί στο χωριό της και ήρθαν όλοι. Παντού. Παντού. Άρα και εμείς πρέπει να μεταδώσουμε. Είμαστε οικονομένοι. Και λέει πώς θα φτάνει. Εγώ θα πιω νερό της. Μα πώς λέει θα πεις νερό. Αφού εδώ το πηγάδι που κάνει ο Ιακώβου λέει ο πατέρας μας Ιακώβου είναι πολύ βαθύ. Ναι, να μην μείνουμε. Εγώ λέει θα σου δώσω από το νερό τη ζωή σε εσύ. Μετά έχουμε ένα μοντέλο άλλο. Το μοντέλο της αδιαφορίας που περάσανε οι δύο, ένας ιερεύς και ένας Λεβίτης, που είναι και αυτός της εκκλησίας μέσα. Κατά κάποιο τρόπο, όπως είναι. Ναι, ο Λεβίτης, έτσι, ναι. Έτσι μπορεί να πει, διάκονος, ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Η αδιαφορία. Σήμερα άραγε υπάρχει αυτό που λέγεται αδιαφορία. Βεβαίως. Ναι. Υπάρχει, λέγεται. Ναι. Άραγε ο λόγος του Θεού ήταν για τότε, είναι διαχρονικό μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Ήξερε γιατί τον έγραψε ο κύριος. Όχι να με τον έγραψε, δεν τον έγραψε, αλλά έκανε προφορικό το λόγο. Τον είπαινε. Τον έκανε πράξη και οι Απόστολοι με τους Ευαγγελιστές τον έγραψανε. Και έμεινε αυτό το αθάνατο του Θεού. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι σήμερα η αδιαφορία μαστίζει. Και εγώ θα πω κάτι άλλο. Ξέρω ανθρώπους, δεν θέλω να ονομάσω, ξέρω όπως ξέρετε κι εσύ, ενώ έχουν μία σχετική φιλία, επικοινωνία, όταν σε κάποιο φίλο, σε κάποιον ή να με γείτονα, του να με δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, μία δοκιμασία, ο άλλος αντί να πάει κοντά του, τότε δείχνει την πλήρη αδιαφορία για να τον αφήσει να εξοντωθεί, να χαθεί. Όπως ο άνθρωπος αυτός που είχε χτυπηθεί και άκουγε τα βήματα και μέσα του πώς ξέρει τι θα και να μην τι θα λέγει. Περνάει άνθρωπος, κάποιος θα έρθει και τα βήματα φεύγανε και να έχουμε συνανθρώπους μας, να ξέρουμε το πρόβλημα, να ξέρουμε το τι ακριβώς του συμβαίνει και να μην έχουμε συμμετοχή και να είμαστε αδιάφοροι κι εμείς που μπαίνουμε στον χώρο της εκκλησία, να πω τη λέξη εκκλησία. Εκκλησία είναι γένους θηλυκού και σημαίνει ότι μπαίνουμε μέσα σε αυτό το χώρο για να αναγεννηθούμε. Ο Λόγος του Θεού αναγεννά τον άνθρωπο. Και εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε αναγεννημένοι. Όχι στο λόγο. Να προσπαθήσουμε και στις πράξεις. Να κάνουμε μία πράξη. Την άλλη μέρα θα κάνουμε δύο. Θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Άραγε η μάνα για να μεγαλώσει το παιδί της ή τα παιδιά της. Πόσες πράξεις κάνει καθημερινά. Εγώ θα πω εκατομμύρια. Και μέχρι να τα φέρει σε μία ηλικία δισεκατομμύρια. Η μάνα πονάει για τα άλλα τα παιδιά. Που τα βλέπει ότι... Κλείστο αυτό. Αυτό που είναι ανοιχτό, πώς κλείνει. Ακούω σιγά σιγά που και μιλάει. Βγάζει πρίζα πράγματα. Λοιπόν, και λέω, η μάνα, ενώ βλέπει τα άλλα τα παιδιά, όχι τα δικά της, και τα συμπονεί, και λέει, τα παιδιά αυτά που έχουν το πρόβλημα, ενώ αν ήταν τα δικά της παιδιά, πέφτει πάνω στο πρόβλημα, μάχεται, δίνει τον αγώνα της, κόστος, ταλαιπωρίες και οτιδήποτε και αν είναι καλοπισμένη, τα χάνει και αυτά για να θυσιαστεί για τα παιδιά της και η μάνα το έχει δείξει. Για προσέξτε όμως, η Εκκλησία Μάνα, η Παναγία Μάνα,
δεν θυσιάζεται και δεν δίνεται για το παιδί της, δίνεται για όλο τον κόσμο. Για όλα τα παιδιά. Όχι μόνο για το δικό της, όπως η μάνα για το δικό της, για τα δικά της. Για όλα. Άρα είναι μέσα στην Εκκλησία, βλέπουμε φαρδιά, πλατιά, στους τέσσερις ορίζοντας του κόσμου, ότι η πλατιτέρα των Ιωαννών, η Παναγία μας, αν θα την επικαλεστούμε, θα είναι πάνω από την κοντά. Και λέω εγώ, πόσες φορές τη μελετάμε καθημερινά στα χείλη μας, τι λέμε στην Παναγία για το πρόβλημά μας, για τα παιδιά μας, για τη ζωή που κάνουνε, και η Παναγία είναι σκέπη, πάντοτε σκεπάζει. Και μεσάζουσα. Και μεσάζουσα, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πώς το τι παρακαλάμε, βλέπουμε εδώ ότι για να τα πετύχουμε όλα αυτά τα πράγματα, για να είμαστε κι εμείς χρήσιμοι και να μην είμαστε αδιάφοροι σαν τους αδιάφορους, πρέπει να έχουμε συμμετοχή και έξω και από το δικό μας χώρο. Γιατί, επειδή ήμουν τυχερός, γνώρισα 2-3 Αγίους ανθρώπους και είδα ποιο. Την αγάπη που είχαν, δεν τη δίνανε μεμονωμένα σε έναν άνθρωπο 2-3, την δίνανε πλατιά, φαρδιά σε όλους. Και κάνω την ερώτηση σε έναν Άγιο, να μην πω όνομα, έχει κοιμηθεί, αλλά να μην πω όνομα. Γιατί λέω, όποιος έρχεται, δίνεστε, λέει, τι θα να δεις, λέει, ή σε αυτόν εγώ, ή στον άλλον, ναι, όλοι είναι εικόνες του Θεού. Και την αγάπη προς την εικόνα του Θεού, πάντοτε πρέπει να την δίνω. Έχουμε καταλάβει εμείς ότι οι συνανθρωποί μας είναι εικόνα του Θεού. Και τι πρέπει να κάνουμε, πόσο πρέπει να σκύψουμε, να δούμε και τι μπορούμε να προσφέρουμε στον συνανθρωπό μας, να μην είμαστε αδιάφοροι. Και η αδιαφορία αυτή να σταματήσει. Αφορώ ένα μικρό παράδειγμα. Πολλές φορές χτυπάει ένας άνθρωπος στην άθροντο πάνω. Σταματάνε 2, 3, 5 για να δούνε τι συμβαίνει. Μόλις ακούνε το 100 και έρχεται, σηκώνει η φωνή. Και λέω σε κάποιον, άνθρωπέ μου, ήσουν να με, εδώ που χτύπησε, όλο μου, κάτσε να δω, τι λέει, να μπλέξω. Να το κάνω πολύ. Να μπλέξω. Μα αυτός ο άνθρωπος ήθελε να μπλέξει που να με χτύπησε. Αύριο μπορεί να εσύ τη θέση του. Να πει και αυτό, να μπλέξω. Πάντως μου έκανε ένα τέτοιο πολύ χάμπι στα μάτια μου. Βγαίνω από την Εκκλησία να σκέφτομαι μια φημερίδα. Με τη φημερίδα που πέφτει ο μηχανάκι απάνω. Περνάει από τη μούρη του. Τα μάτια του πεταχτήκαν. Το παλικάρι φεύγει και πέφτει στη γωνία. Άνοιξε το κεφάλι του. Τώρα τι να κάνω, έπεισε το κεφάλι του παιδιού και το κράταγα έτσι για το αίμα. Ύστερα του πήρα φορτηγό και του δίδε πίσω στο ζάνι. Αλλά ζήσανε όπως έμαθα. Εύχομαι. Αλλά ήταν μια μεγάλη αυτή όμως, μια μεγάλη λαχτάρα αυτή. Αλλά δεν το φοβήθηκα καθόλου. Αλλά είδα πώς έγινε όμως. Με τον τρόπο που το είπατε, έχω να πω κάτι εκεί. Ότι επειδή το έχω να με αισθανθεί εγώ το λόγο. Τώρα εύχομαι και εσείς να το έχετε αισθανθεί. Όταν κάνουμε μία πράξη προς τον συνανθρωπό μας, γιατί σε μία στιγμή και αυθόνητα προσφέρουμε τον εαυτό μας και ολοκληρώνουμε την πράξη, μετά την πράξη πώς αισθανόμαστε. Καλά αισθάνθηκα, αλλά τώρα που έμαθα για το έτσι φοβάμαι να βάλω το χέρι μου στο αίμα όμως. Να πω την αλήθεια του Θεού, τότε πασανίθηκα όλοι. Αν δεν έχετε πληγή δεν κολλάτε. Κολλάει, λέει. Το αίμα κολλάει πάρα πολύ και ένα τέταρτο. Το αίμα με αίμα. Και ένα τέταρτο, μα πέσει κάτω, αν δεν ρίξει χλωρίνη, δεν φεύγει το μικρόβιο αυτό. Ξέρω που σας λέω. Να το ξέρετε πάρα πολύ. Όχι. Αν πέσει πάνω σε αίμα. Να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, λίγο. Γιατί η ώρα πέρασε. Έχουμε και το τελευταίο μοντέλο του αχθοφόρου. Τι σημαίνει αυτό. Αυτός που θα μεταφέρει. Και βλέπουμε ότι ενώ του έδωσε τα στοιχεία αυτά και του έκανε τις πρώτες βοήθειες, τον εμετέφερε. Πού τον εμετέφερε? Στον πανδοχείο, λέει. Και στον πανδόχο έδωσε 2 δινάρια. Λίγο ακόμα, λίγο.
και του λέει να μεληθείς, λέει, αυτόν τον άνθρωπο και αν σοδεύσεις κάτι παραπάνω, στη δεύτερη μου έλευση, θα σου το ανταποδώσω. Άρα βλέπουμε ότι τον εμετέφερε, πού? Παραδοχείο είναι η εκκλησία, είναι ο ναός του Κυρίου, είναι ο ιερέας που είναι μέσα και είναι αντιπρόσωπος του Θεού. Η κάθε ψυχή που μπαίνει μέσα, θα πάμε εμείς την κάθε ψυχή να την πάμε μέσα, στο ναό, ο Κύριος πρωτίστως, στον ιερέα του είχε δώσει 2 δινάρια. Λέει, πρόσεξε καλά. Εδώ θα κάνεις έργο δικό μου, με τα 2 δινάρια, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Θα την εξαντλήσεις απέναντι στον πολεμένο και θα φύγει ανανεωμένος και με ελπίδα και πίστη. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και σωματικά τον προστάτευσε και πνευματικά. Εμείς πάνω εκεί, στο σημερινό Ευαγγέλιο, στις σημερινές αυτές επισημάσεις που έχουμε κάνει, πού κουτσένουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Θα μαθαίνουμε πουθενά δεν κουτσένουμε. Μπράβο, κυρία μου, μπράβο. Όλοι μας, όλοι μας. Λέει ότι όταν λέει τον ευρύγε τραυματισμένο, ο καλός Σαμαρίτης πήρε, λέει, λάδι και του άνοιξε τις πληγές. Λένε ότι το λάδι μαλακώνει τον πόνο. Και διαβάζοντας τους πατέρες που έχω, ανακάλυψα ότι ναι, μαλακώνει τον πόνο, αλλά... Το έφερε πως μέσα σε θεραπευτικό. Βάλεις και φέτσι λίγο λάδι, λέγανε. Επειδή το θέμα είναι πέρα ως πέρα πνευματικό, λένε οι πατέρες, το λάδι μαλακώνει τον πόνο το σωματικό. Το λάδι είναι ο λόγος του Θεού που αν ο άνθρωπος ανοίξει τις πληγές του, τις αμαρτίες και αυτές τις ανακαταστασίες που έχει μέσα του και πει ο λόγος του Θεού, θα μαλακώσουν τα πάντα. Ο λόγος του Θεού. Και λέει ότι μετά πήρε, λέει, κρασί και τον άλυψε. Να του καστηριάσει. Δηλαδή, για να τον κάνει μία και καλή καλά. Να μην μολυθεί πλέον. Και οι πατέρες λένε πάνω εκεί, το κρασί είναι το αίμα του Κυρίου που έχησε. Όταν είμαστε άξιοι, ετοιμαζόμαστε να πάρουμε το σώμα του και το αίμα, άξια, τώρα στηριζόμαστε τόσο πολύ καλά που αναθεωρούμε πολλά πράγματα. Διότι το αίμα και σώμα Κυρίου μας δίνει μία δύναμη τέτοια που καυτηριάζει μέσα τα πάντα μας. Διότι ο Κύριος λέει, η ζωή είναι το σώμα μου και το αίμα μου. Πίνουν σε αυτό και η ζωή όλη μας. Βεβαίως. Και το έδωσε στους πάντες. Τώρα ο καθένας ας δει το Σαμαρίτη που αντιπροσωπεύει τον κάθε άνθρωπο έκαστο και τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε άνθρωπο και πώς μπορεί να βελτιωθεί. Και λένε οι πατέρες κάτι άλλο στο θέμα αυτό, λένε ότι 2 παραβολές που είπε ο Κύριος φτάνει για να σωθεί η ανθρωπότητα. Πρώτον είναι... Παράγω το πλησίος. Είναι του Ασώτου και του Καλού Σαμαρίτη. Αν χαθεί η Αγία Γραφή και σωθούν αυτές οι 2 παραβολές, τα έχει μέσα όλα, όλα που αν ο άνθρωπος τα πάρει και τα μελετήσει σωστά, ανασταίνεται. Λοιπόν, σας πω για έναν, το αντιώσετε. Αυτός πέθανε για κάμποσες ώρες εκεί στο χωριό της Καλαμάτας και πέθανε ο Ντίνος, πέθανε ο Ντίνος. Ύστερα από λίγο ο Ντίνος σηκώθηκε. Λέει, πού ήσουν, τι έγινε, λοιπόν. Ήρθε ένα μαύρο παιδί και με πήρε, λέει, και με πήρε σε ένα σημείο που ήταν σαν ναός. Εκεί κάποιος εσήκωσε κάτι κουλούρες
και του λέει: Δεν σου πάρει αυτό τον τίνο. Σου πάρει αυτό τον τίνο που είναι σε αυτό το χωριό, τη γαράτζα. Αυτό ναι θα φέρει. Και αφού ξύπνησε αυτό ο τίνο, ακούνε στραπολίο, χτύπησε η καμπάνα. Ήταν ψηλά το χωριά, ορεινά. Mm. Και πέθανε ένα άλλο παιδιά σε αυτό το χωριό. Και του είπανε, αυτός ο Ντίνος θα έρθει μετά από τόσα χρόνια την τάδε ημερομηνία. Ναι, το έγραψε. Ναι, και πέθανε μετά από 30-35 χρόνια. Μάλιστα. Επομένως, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν χάνεται τίποτα. Η ψυχή κάπου πάει, κάπου έρχεται. Του είπε αυτός, έκανες λάθος που τον έφερε. Δεν έπρεπε να φέρεις αυτόν. Έπρεπε τον άλλον. Όχι το χωριό. Ανεβάσουμε και. Ο Απόστολος Παύλος λέει: θέμα, αν περάσουν 2-3 εβδομάδες και δεν έχουμε λυτρωηθεί και πεθάνουμε, δεν μπαίνουμε στη Βασιλεία του Ουρανού. Και να έχουμε και μεταλάβει. Σε κάποια επιστολή του έχω διαβάσει αυτό. Λοιπόν, πρέπει να μεταλαβαίνουμε, πρέπει να λέμε πολλές φορές την ημέρα: Κύριε Ιησού Χριστέ, με τον Μαρτώλο, Κύριε Ιησού Χριστέ, με τον Μαρτώλο, Κύριε Ιησού. Και εκεί που μαγειρεύουμε, και εκεί που κάνουμε δουλειά μας. Μπορούμε να τα λέμε. Ακατάπαστα λέει: Πρέπει να τη λέμε την προσοχή. Δεν σταματάμε καθόλου. Και ύστερα πρέπει να λέμε Θεοτό και Παρθένε, σώσουμε τον Αμαρτωλό. Θεό, σώσουμε τον. Όσες φορές μπορούμε. Κατόπιν μπορεί να λέμε Άγιοι Πάντες, πρεσβεύσατε υπερημών. Πρεσβεύσατε υπερημών. Όσες φορές μπορούμε την ημέρα. Είναι καλές προσευχούλες. Αυτές είναι από το Αγιώρος Φρεβέρες που σας λέω. Από όταν προσευχόμαστε προς τον Κύριο, οτιδήποτε προσευχή και το πνεύμα μας είναι εκεί προσχολημένο, πάντοτε είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Και έχουμε ένα θωρακισμό πνευματικό από τα άνωθε που ο κακός αν θέλει να μπει να μας διαβάλει για χίλια δυο πράγματα δεν θα μπορέσει. Δεν είναι τα λόγια, είναι η πίστη. Ναι, ναι. Λοιπόν, και στον Άγιο Όρος που είπατε λένε την προσευχούλα αυτή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε τον αμαρτωλό την αμαρτωλή. Συνέχεια. 1500 φορές την ημέρα το λέει ένας καλόγερος. 1500 φορές την ημέρα. Πάντοτε έχουμε επίγνωση σε ποιον μιλάμε. Σε ποιον μιλάμε. Και δεν μπορεί το μάτι μας, το πνεύμα μας, να φύγει και να πάει σε πράγματα κακά και ακάθαρτα. Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο εδώ και μετά να πούμε τι. Λοιπόν. Λίγο. Το λοιπόν, για λίγο. Ο δε είπε. Ο ποιήσας το έλεος με ταυτού είπε, ου αυτό ο Ιησούς παρέσου και εσύ ποιή ομοίω. Λέει, ποιος ήταν ο καλύτερος, λέει, από τους τρεις, λέει, ήταν αυτός που πήγε και έκανε την πράξη και τον ελέησε. Ναι, λέει, και εσύ, λέει, παρέσου και ποιήσεις ομοίω σαν τον Σαμαρίτη. Για να ακούσουμε τι λέει ο πατέρας του. Αντίστατος πίστης, αμετάθητος ελπίδα, αμετακίνητος αγάπη. Βάλε αυτές τις λέξεις στην καρδιά σου και δείχνεται στα έργα σου. Ποιο δυνατά λίγο να είναι. Με το τραγούς να διάβει. Όπως καταφύγεσαι. Ελάτε. Θυμήσου την αγάπη που έδωσε τη ζωή της για τους ανθρώπους. Θυσιάζε λοιπόν και εσύ πρόθυμα τα θελήματα της σαρκός σου για την αγάπη του αδελφούς σου. Βλέπετε τι λέει. Ότι... Ποιος είναι. Πάρα πάνε κύριε Κύριε, να μας έρθει να μην τραγούλα, θα καθίσει, Βασιλέ. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Απ' την άλλη που έχω την αδερφή μου στο σπίτι. Ναι, λίγο να πει ή να με κοπελίσει να κάτι γιατί είμαστε σχεδόν τέτοιοι. Λοιπόν, πε το πάλι αυτό το τελευταίο για να με ακούσετε όλοι. Θυμήσου την αγάπη που έδωσε τη ζωή της για τους ανθρώπους. Θυσίαζε λοιπόν και εσύ πρόθυμα τα θελήματα της σαρκός σου για την αγάπη προς τους αδελφούς σου. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι ο πατέρας λέει αυτή την αγάπη που είμαστε υποχρεωμένοι για να τη μεταδώσουμε του καλού Σαμαρίτη, να είμαστε και εμείς καλοί, πρέπει να θυσιάσουμε από τη σάρκα μας και να πονέσει λίγο. Έχουμε την πρόθεση αυτή. Αν την έχουμε και έχουμε αδυναμίες, θα πούμε και εμείς, Κύριε, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλεις εσύ. Βοήθησέ με, Κύριε. Αμήν. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε γύρω από το θέμα αυτό, δεν θα κάνουμε προσευχή, καμία απορία. Κάτι
Ωραία, τα εξηγήσατε, ωραία. Τα είπατε με στην εκκλησία το πρωί. Τα λέει τόσο ωραία και τόσο... Το Ευαγγέλιο ωραία, καταλαβαίνετε. Εμείς τι άλλο έχουμε να δούμε. Ερώτηση, υπάρχει ή να κάνουμε προσευχή? Έχω ένα κομμάτι αυτό, ένα παλιά από Ελαιά Διαθήκη. Εγώ το έχω και το διαβάζω. Έχω και την Ελευτά, έχω τον Δομήκοντα. Αλλά και αυτό έχει τους ψαλμούς, τις παροιμίες. Και η Ισαΐα. Αν καμία κυρία θέλει, μπορείτε να το διαβάσει. Αν το έχει να το διαβάζει. Θέλετε καμία. Είναι η Παλαιά Διαθήκη. Για να σε ρωτήσω εσένα, τα βλέπεις, τα γράμματα, για να δω. Για να δω. Ναι, έχω να σε κάτι βλέπω. Κάτι βλέπω. Αν είναι και θέλετε να τη βαστίξετε και την παραπάνω Κυριακή να τη φέρετε. Όχι, ας την ρωτήσει και παραπάνω. Την φέρνει αργότερα. Το κομμάτι των εντολών τον έχω αφήσει για την κυρία Ελαϊκή και μετά. Κάνουμε προσευχή για να μπορεί και η κυρία Αθηνά. Λοιπόν, θα πρέπει να... Θα ψάλουμε τον ύμνο του Κυρίου. Σε ύμνουμε. Θα το δοξάσουμε. Αμπατζούρια. Θέλουν φως οι κυρίες. Απ' έξω, απ' έξω. Ένα λεπτό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού και τον ευχαριστούμε πολύ και να μας ευχηθήκαμε σήμερα για να είστε όλοι καλά. Έλα από λίγο, Μαρία. Κυρία Αθηνά. Λίγο παύση, ησυχία για να ακούσουμε ένα μικρό κείμενο γιατί ξέχασα για να το πω. Είναι του να με Ιωάννη του Χρυσόστομου. Για παρακαλώ, ακούστε λίγο. Λίγο. Τόσο μεγάλη δύναμη είναι η δύναμη της αγάπης, ώστε όχι μόνο τους παρόντες και εκείνους οι οποίοι βρίσκονται κοντά μας και τους βλέπουμε τα μάτια μας, αλλά και εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μακρά, να περιλαμβάνει και να συνδέει και να ενώνει, και ούτε ο πολύς καιρός, ούτε η απόσταση, ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να διακόψει την αγάπη της ψυχής. Διότι έτσι πρέπει να αγαπά εκείνος, όσες πραγματικώς αγαπά, ώστε αν και τη ζωή του τη ζητήσουν, και είναι τούτο δυνατό να μην διστάσει. Διότι τίποτε δεν είναι εισάξιον με ένα γνήσιο φίλο. Και ο καλύτερος φίλος είναι ο Ιησούς Χριστός.